Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διατρέχει ένα κίνδυνο που είναι ο βιολογικός. Τελείωσε. Η ταυτότητα ενός έθνους καθορίζεται από την ιστορία του και τον πολιτισμό του. Όταν δεν έχεις η συνείδηση του παρελθόντος και όταν δεν δημιουργείς πολιτισμό, είναι βέβαιο ότι θα εξαφανιστείς ως έθνος. Αυτό το πιστοποιούν όλα τα βιβλία της ιστορίας και της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας που αναφέρονται στην εξαφάνιση των διαφόρων εθνών. Ιστορία η ελληνική πλήττεται σήμερα από το κράτος. Με κάθε προσπάθεια επιδιώκουν να εκμηδενίσουν την αξία και τη σημασία της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό απεπειράθησαν να την κάνουν δευτερεύον μάθημα. Να της δώσουν ένα δευτερεύοντα ρόλο στην παιδεία. Εν συνεχεία θέλησαν να την κάνουν προαιρετικόν μάθημα. Αν θες να μάθεις ιστορία, αν θες να μην μάθεις. Την αφήρεσαν μάλιστα και από εξετάσεις ανωτάτων σχολών. Πλήττουν και την ιστορία με τη διαστρέβλωσή της. Βλέπετε, ιστορία από τις πηγές, το βιβλίο της τρίτης λυκείου. Δεν έχει τους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή, εκείνη τη δόξα του 12-13 που ξεκινήσαμε και διπλασιάσαμε, πολλαπλασιάσαμε την Ελλάδα, την έχουν αφαιρέσει. Απεναντίας έχουν τονίσει τη μεγασιατική εκστρατεία με την συνέπεια της ήττας. Και όχι μόνο την έχουν υπερτονίσει, αλλά την έχουν κιόλας παραποιήσει, διότι έχουν κεφάλαιο μέσα που μόνο Τούρκοι θα μπορούσαν να το γράψουν. Ποιο? Κεφάλαιο με τίτλο «Τα έκτροπα του ελληνικού στρατού». Βέβαια, σε αυτά έχουν ευθύνη οι πολιτικάντιδες και θα σας πω σε άλλες εκπομπές ποιοι και γιατί τα έχουν κάνει όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν το βιολογικό κίνδυνο. Εν συνεχεία πλήττουν την εθνική μας ταυτότητα, που είναι η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Τον πολιτισμό τον ελληνικό, κυριολεκτικώς τον έχουν συντρίψει, τον έχουν συνθλίψει, τον έχουν δυσφημίσει, τον έχουν εξαφανίσει, τον έχουν υπονομεύσει, τον έχουν τελείως παραμερίσει και εξωστρακίσει από την ελληνική παιδεία. Έγραψα ένα ειδικό βιβλίο για τους Γρεκίνους, οι οποίοι καταστρέφουν όλο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Βλέπετε, το κράτος δεν έχει εκδώσει τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Δηλαδή, να μην επικοινωνούμε με τον πνευματικό κόσμο της Ελλάδος. Διότι ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδος είναι αυτοί, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Να μην επικοινωνούμε μαζί τους. Δεν τους βλέπετε πόσο, μαζί με τον πολιτισμό, πόσο υποτιμούν και την ιστορία. Διαμαρτύρονται και δημοσιεύουν οι εφημερίδες την περασμένη εβδομάδα φωτογραφίες του Αδριάντος του Φιλίππου, τον οποίο ανοίγει κανείς μία πλατεία η Σκοπιανή στα Σκόπια. Εμείς γιατί δεν τον έχουμε τον Αδριάντο του Φιλίππου? Αλλά τον κάνουν οι Σκοπιανοί που τα εκμεταλλεύονται, προσέχτε με, και εμείς διαμαρτυρόμεθα που το κάνουν οι Σκοπιανοί, ότι τα χαθηγόμεθα. Αυτά να τα αφήσουνε.